έπεσε η αυλαία του 10ου Εκλογοπολογιστικού Συνεδρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με συνολικά 760 εκλεγμένους αντιπροσώπους από όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια του, θίχθηκαν μια σειρά ζητήματα και διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος. Εξαιρετικά δύσκολη, με προκλήσεις, αλλά εξαιρετικά δύσκολη. Ήδη όμως και η προηγούμενη θητεία ήταν από τις πιο δύσκολες θητείες κατά γενική ομολογία που έχουμε διανύσει ως μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας, είτε της Εκτελεστικής Γραμματείας είτε του Γενικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Ο προβληματισμός που έθεσαν οι περισσότεροι σύνεδροι έχει να κάνει και με τη διαχείριση της καθημερινότητας και με τα τρέχοντα που απασχολούν τον κάθε σύνεδρο, όπως είναι το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, η λειτουργία των ΚΕΠΑ, το πώς θα λειτουργήσει θεσμικά, αλλά και στην πράξη ο προσωπικός βοηθός. Η πανδημία, ξέρετε, μας έχει δημιουργήσει ένα άγχος, επιπρόσθετο άγχος διαχείρισης της καθημερινότητας. Οπότε και σε συλλογικό επίπεδο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφυπνίσουμε συλλογικά όλους τους, όλα τα μέλη μας και τους συνέδρους. Θα γίνει όμως στην πορεία. Mm-hmm. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τους συνέδρους. Εκτός από αυτά που έχω θέσει εγώ. Η απασχόληση, η λειτουργία των κοινωνικών δομών, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές δομές, ΚΔΙΦ, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, αν θα δημιουργηθούν και πώς θα δημιουργηθούν ανεξάρτητες δομές διαβίωσης, η αποδραματοποίηση, όπως λέγεται. Γενικότερα είναι ζητήματα που και διαχρονικά, αλλά και ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Και φαίνεται ότι υπάρχει και μία, αν θέλετε, μία συνεχής μάχη, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, μάχες οι οποίες κερδίζονται και χάνονται και ίσως κάποιες φορές πάμε και ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Ο προσωπικός βοηθός από τη μία πλευρά, η παράλληλη στήριξη από την άλλη που υπάρχουν προβλήματα και ίσως γιγαντώνονται κιόλας. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της εκπαίδευσης των ατόμων αναπηρία είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά γιατί δεν έχει υπάρξει διαχρονικά ένα πραγματικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο, ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των ατόμων αναπηρία. Mm-hmm. Που να λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία, τη συμπεριληπτικότητα, τις μαθησιακές δυσκολίες εκεί που υπάρχουν. Υπάρχει μια πανσπερμία ρυθμίσεων, μια πολυνομία, η οποία περισσότερο δυσχεραίνει παρά βοηθάει την κατάσταση. Ναι. Η παράλληλη στήριξη όμως, βέβαια, και τα τμήματα ένταξης δεν έχουν να κάνουν με τον προσωπικό βοηθό. Όχι. Ο προσωπικός βοηθός είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ανέφερα ως παράδειγμα θετικής εξέλιξης και προβληματικής εξέλιξης από την άλλη πλευρά. Ως παραλληλισμό, λέτε, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ή αν θέλετε, ως δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, ότι δηλαδή κάποια κερδίζουν και κάποια χάνονται. Έχουμε και πισωγυρίσματα σε αυτόν τον αγώνα, έτσι δεν είναι? Σε κάθε αγώνα υπάρχουν πισωγυρίσματα. Οι διεκδικήσεις οι δικές μας παραμένουν σταθερές. Ναι. Παραμένουν σταθερές, εμπλουτίζονται και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει και η στρατηγική. Αλλάζει η στρατηγική γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Ήθελα να έρθουμε σε αυτό, επειδή πλέον έχετε μια εξαιρετικά κρίσιμη θέση ευθύνης. Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος διεκδίκησης? Στο δρόμο κερδίζονται αυτές οι μάχες? Πρέπει να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις εκεί που χρειάζεται? Πρέπει να αιτιολογηθούν αυτές τα αιτήματα ώστε να γίνουν αποδεκτά από την κυβέρνηση και από την εκάστοτε πολιτική εξουσία? Ενδεχομένως όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Όμως, τις πιο κρίσιμες μάχες τις έχουμε κερδίσει
με το διάλογο και τη διεκδίκηση με σωστά επιχειρήματα. Όχι ότι δεν έχουμε κατεβεί και στους δρόμους. Θυμάστε το 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κατέλθει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούμε. Ναι. Όμως επιμένω, τις μάχες τις πιο κρίσιμες τις έχουμε κερδίσει διεκδικώντας με διάλογο, με σωστά επιχειρήματα, με τεκμηρίωση των επιχειρημάτων, επιστημονική τεκμηρίωση των επιχειρημάτων. Πρέπει να αποδεικνύεις αυτό που διεκδικείς. Τώρα εμείς προσαρμοζόμαστε, ναι, και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε ενδεχομένως τον τρόπο που διεκδικούμε. Mm-hmm. Άλλωστε, εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, mm-hmm, ο Προσωπικός Βοηθός, η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, έχουν θεσμοθετηθεί με πιέσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Είναι προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας. Ναι. Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι προτάσεις μας. Κυλοποίηση βέβαια αυτών των πολιτικών είναι ένα ζητούμενο, αλλά είναι προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Συνεπώς, παρόλη της δυσκολίας που βιώσαμε της πανδημίας, που είναι μια από τις πιο δύσκολες περιόδους νομίζω που βιώνουμε εμείς τη ζωή μας, καταφέραμε θεσμικά να θωρακίσουμε και να καταστήσουμε πιο ορατό το αναπηρικό κίνημα και τα άτομα με αναπηρία. Ο στόχος, κύριε Κούτσιν, για το επόμενο διάστημα ποιος είναι, αν θέλετε και προσωπικός σας στόχος από την θέση ευθύνης που θα έχετε από εδώ και πέρα? Καταρχάς πρέπει να προσαρμοστώ. Πρέπει να συνηθίσω λίγο στο ρόλο, να μάθω λίγο τα καθήκοντα που έχω. Χρειάζομαι μια μικρή, βέβαια θα δώσω στον εαυτό μου, περίοδο προσαρμογής. Mm-hmm. Εγώ ό,τι έκανα θα το κάνω. Και μάλιστα με περισσότερη δουλειά. Επιβάλλεται, πρέπει να τιμήσω και την επιλογή των συνέδρων και την επιλογή του Προέδρου προς το πρόσωπό μου, του κ. Βαρδακαστάνη. Έτσι έχω συνηθίσει έως τώρα. Ελπίζω κάποιος ενδεχομένως να έχω στεναχωρήσει, κάτι να μην έχω κάνει σωστά. Άνθρωποι είμαστε προφανώς. Όποιος δεν ασχολείται δεν κάνει λάθη. Mm-hmm. Θα είμαι κοντά και στη Δυτική Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε ότι διαμένω στην Αθήνα εδώ και ένα έτος. Ναι. Προσπαθώ να παρακολουθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παρέμβω και στα δρόμενα της Δυτικής Μακεδονίας. Άλλωστε και στο συνέδριο έκανα παρέμβαση για τη Δυτική Μακεδονία και αναφορά για τη μεταλιγνητική περίοδο, για την απολιγνητοποίηση και πώς αυτή δεν θα σκορπίσει τον όλεθρο για τα άτομα με αναπηρία και για όλους τους πολίτες, βέβαια, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία. Ναι. Συνεπώς θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ακόμη περισσότερο για να το αναπηρικό κίνημα να διεκδικεί τα δικαιώματά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία.